μόνο ανετιολόγητη και αστήρικτη δεν ήταν τελικά όπω αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων η τεράστια αντίδραση των φιλάθρων του Πας Γιάννενα αλλά και των τοπικών μέσων ενημέρωση στι εικόνε που καταγράφηκαν από κινητά τηλέφωνα κυρίω τον Δεκέμβριο του 2022. Μία και πλέον ώρα πριν την έναρξη τη ποδοσφαιρική αναμέτρηση του Πα Γιάννενα με τον Ολυμπιακό. Ήταν τότε που μία ομάδα οπαδών του Ολυμπιακού, κάποιοι εκ των οποίων έφεραν και κάρτε διαπίστευση, και κυκλοφορούσαν ανενόχλητοι πέριξ του αγωνιστικού χώρου, επιτέθηκαν απρόκλητα προ την κερκίδα των οπαδών του ΠΑΣ, στην οποία βρισκόταν ελάχιστα άτομα, κρατώντα στα χέρια του ξύλα και ρόπαλα, ενώ κάποιε αναφορέ έκαναν λόγο από τότε και για αιχμηρά αντικείμενα. Η επιχείρηση τη ελληνική αστυνομία με τον κωδικό Δαμόκλειο Σπάθη που οργανώθηκε μετά τη δολοφονία του αστυνομικού Γεώργιου Λιγκερίδη στο κλειστό του Ρέντι. Τον περασμένο Δεκέμβριο οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εξηχνιάστηκε και για την οποία έχουν ήδη συλληφθεί 63 άτομα, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον άλλα 100. Όπω αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου, από την προανάκριση διακριβώθηκε η κατά περίπτωση συμμετοχή των ηγετικών και των λοιπών μελών σε επιθέσει είτε σε βάρο αστυνομικών δυνάμεων είτε σε βάρο αντιπάλων οπαδών σε ακόμη 14 περιπτώσει. Μία από αυτέ ήταν και το επεισόδιο, στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων, με την ελληνική αστυνομία να αναφέρει ότι πέντε άτομα αφαίρεσαν πανό τη γηπεδούχου ομάδα από την κερκίδα και το έκαψαν. Παράλληλα, έτερα άτομα έσπαγαν καθίσματα και τα πετούσαν σε αστυνομικέ δυνάμει, αναφέρει η ανακοίνωση. Ταυτοποιήθηκαν τρία μέλη τη οργάνωση για τι εν λόγω επιθέσει, αναφέρεται με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως μεταξύ των ατόμων που αναζητούνται είναι και άλλοι οπαδοί που βρισκόταν στην κερκίδα των φιλοξενουμένων εκείνη την ημέρα και οι οποίοι αντιμετωπίζουν επίσης βαρύτατες κατηγορίες.